Γιώργο μου, να ξεκινήσουμε την προσέγγιση μας σε αυτό το γεγονός. Σ' ακούω. Από πού να την πει. Από όπου θέλεις. Όπου και να το πιάσεις, τραγωδία είναι. Όπου και να τα ακουμπήσεις, έγκλημα είναι. Είμαι ιδιαίτερα φορτισμένος, λέω, διότι εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, έχουν έρθει αρκετοί άνθρωποι τραυματίες, πολυτραυματίες. Και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι τους οποίους δεν ξέρουμε πού είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο συνέβη, θέλω να πω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, όχι απλά γνωρίζαμε ότι θα συμβεί, αλλά θεωρήσαμε ότι άργησε κιόλας. Ναι, και εδώ πέρα θέλω να κάνω μια ερώτηση μικρή. Ναι. Γιατί ποτέ οι σιδηρόδρομοι δεν μας απασχόλησαν. Θεωρήθηκαν σαν ένα μέσο το οποίο ή το έχουμε ή δεν το έχουμε, το ίδιο πράγμα είναι. Την ώρα που όλη η Ευρώπη στήριζε την ανάπτυξή της στον σιδηρόδρομο, για την Ελλάδα ήταν γράμμα κατά το νοούμενο. Νομίζω ότι είσαι από τους λίγους που μπορούν να δώσουν μια απάντηση στην αναγκαιότητα του σιδηροδρόμου. Σ' ακούω. Τι αναγκαιότητα. Θα σου πω κάτι. Εάν ήμασταν στην Ουγκάντα ή σε κάποια υποσαχάρια αφρικανική δημοκρατία, θα σου έλεγα ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους σιδηροδρόμους είναι εξηγήσιμο. Άρα θα με συγχωρήσετε πολύ, και εσύ και ο Κώστας και οι ακροατές μας, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω και ας είμαι 53 χρόνο. Διότι από το 1974 και μετά, καταρχάς θα σου πω κάποια ονόματα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί στο Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα. Δηλαδή, και ονόματα πρωτοκλασσάτα. Πρωτοκλασσάτα. Πάμε, βεβαίως. Εδώ μιλάμε ότι εφόσον μιλάμε για τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες και τους σιδηρόδρομους, το 1974 και μετά ο Πανουριάς, με το ψευδόνυμο δηλαδή Πανουριάς, ο Μπογιάτσης, ο Ζαρτινίδης, δεν τους ξέρει κανένας, ούτε το Παναγιωτόπουλο. Μετά όμως αρχίζουν κάποια ονόματα τα οποία τους ξέρουν όλοι. Δηλαδή ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος δεν ήτανε ο τέταρτος υπουργός μεταφορών. Ποιος δεν το ξέρει αυτό. Ποιος τέταρτος, ο δεύτερος. Ποιος δεν το ξέρει αυτό. Ο μετά τον Παπανδρέου, ο number one. Ναι, ποιος δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, υπουργός μεταφορών, υπεύθυνος για τα τρένα. Μάλιστα. Ακολούθησε μετά από αυτόν ο διάδοχος του, ήταν ο Ευάγγελος Κουλουμπής. Φε καλός το παιδί. Δεν το ξέρει κανένας από αυτόν, από αυτούς. Εγώ δεν αφιβάλλω για την ακαιρότητα του Κουλουμπί, έτσι για όνομα Θεού. Αλλά πολύ γνωστός πολιτικός, πρωτοκλασσάτος και γενικά στα ενεργειακά. Πολιτικός, μηχανικός και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στο κομμάτι της ενέργειας, επειδή διατέλεσε και εκεί, ήταν από τους πρωτοκλασσάτους. Ακολούθης ο αντικαταστάτης του, ο διάδοχος του Κουλουμπί, ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Καλός τον Άκη. Λοιπόν, δηλαδή είπε ο παρολίγο πρόεδρος του Πασόκ και πρωθυπουργός της Ελλάδας, που για μια δυο ψήφους δεν βγήκε. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος, άσχετα με το τι έγινε μετά και ποια ήταν η πορεία του. Ήταν όμως ένα πρωτοκλασσάτος τέλεχος. Ακολούθως μετά τον Τζοχαντζόπουλο ήταν ο Γκελεστάθης. Μήπως δεν το ξέρουν, δηλαδή ήταν κάποιος άγνωστος που βρέθηκε εκεί γύρω και σου λέει πού να το βάλουμε τούτον, τον έχουμε μια υποχρέωση, ας τον κάνουμε υπουργό μεταφορών. Πρωτοκλασσά το όνομα. Ακολούθησε ο Χαραλάμπους και μετά από τον Χαραλάμπους ο Μαντέλης. Δεν το ξέρουν το Μαντέλη. Ήτανε δηλαδή τρίτο δεύτερος. Συγγνώμη Αντρέα μου. Δεν ήτανε μια στελεχάρα. Το άντερ εγώ του Σιμίτη. Ναι, που έχει και μια πολιτική πορεία. Ακολούθησε ο Καστανίδη. Μετά τον Καστανίδη το χάρη. Ακόμα και τώρα. Βέβαια. Ναι, είναι βαρύ χαρτί. Πώς θα το κάνουμε. Ακολούθησε ο Βερελής. Ακολούθησε ο Σπίρτζης, ακολούθησε ο Ρέπας, ακολούθησε ο Χατζηδάκης, ακολούθησε ο Λιάπης,
Μετά ο Καραμαλής. Λοιπόν, πείτε μου ποιος από αυτούς δεν είναι βαριά χαρτιά και από αυτούς που λέμε πρώτης γραμμής πολιτικούς. Τι σας είπα... Ασύγκοτα. Ναι, σας είπα... Εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες. Σας είπα τώρα τους υπουργούς μεταφορών που ήταν υπεύθυνοι για, τον, για τους σιδηροδρόμους από το 1974 μέχρι τώρα. Και με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν τίποτα τη χάρπαστη που τους βρήκαν στον δρόμο και τους πέταξαν με τις κλωτσές στην καρέκλα του Υπουργού Μεταφορών. Ή τουλάχιστον δευτεροκλασάτα ή τριτοκλασάτα. Στελέχη. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω σε πρώτη φάση είναι ότι δεν υπάρχει έλλειμμα στελεχών στο ανώτατο επίπεδο, στο επίπεδο των υπουργών. Εδώ έχουν υπηρετήσει, από ό,τι σου είπα, άνθρωποι οι οποίοι παραλίγο να ήταν πρωθυπουργοί ή διετέλεσαν πολύ βαριά χαρτιά. Το βγάζουμε λοιπόν απ' έξω. Αυτοί οι άνθρωποι, όλοι τους, δεν διαχειρίστηκαν λεφτά. Δηλαδή, όταν μιλάμε, ειδικά από το 1971 και μετά που μπήκαμε στην ΕΟΚ τότε, και μετά επισημείτε που μπήκαμε και στην ΟΝΕ, την Οικονομική Νομισματική Ένωση, δεν ήρθαν λεφτά εδώ. Λεφτά, no. Λεφτά με το κοντέινερ. Το κοντέινερ. Όταν λέμε ότι από ένα σημείο και μετά οι υπουργοί μας διαχειρίστηκαν 25 δισεκατομμύρια ευρώ, δραχμές και ευρώ, αλλά στα κάνω εγώ σε ευρώ, 25 δισεκατομμύρια ευρώ για τους σιδηροδρόμους, μπορεί να μου εξηγήσει σήμερα γιατί γιατί η Ουγκάντα έχει καλύτερους σιδηροδρόμους από εμάς. Αυτά νομίζω μπορεί να σας τα εξηγήσουν μόνον αυτοί. Αυτό είναι μία. Δεν ξέρω αν μπορούν να το πω. Είναι μία σελίδα. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά, ότι αν όλα αυτά τα χρόνια μαζευόμασταν εγώ, εσύ και ο Κώστας, σίγουρα με 25 δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για αυτά τα πράγματα, όχι απλά θα είχαμε κάνει το σιδηροδρομικό δίκτυο Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα προς τα Βαλκάνια, αλλά θα είχαμε κάνει τον υπερσιβηρικό με αυτά τα λεφτά. Τι μου λες τώρα, με αυτά τα λεφτά θα τους είχαμε κάνει τον υπερσιβηρικό διπλής γραμμής και θα ενώναμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη με τον Νοβοσιμπίρσκ, με την Άπο Ανατολή και θα φτάναμε τις Ράγες, τις Ακτές απέναντι από την Ιαπωνία. Βεβαίως, αλλά πέφτουν στη μέση και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να έχουν άποψη και γυρνάνε ότι... Ξέρεις, μετά το ΓΚΑΠ, μετά τα μνημόνια, πολλά λεφτά από αυτά πήγανε για άλλες ανάγκες. Εδώ τώρα με πας αλλού. Κοίταξε. Πας τι να κάνω. Καλά κάνεις. Δεν ξέρεις ότι δεν κολλάω. Σου λέω ότι έχω ανοιχτά αυτιά και ακούω γνώμες ή πληροφορίες. Πάντοτε θα σου λέω ότι έχω ένα κακό. Όταν με ρωτάνε, απαντάω κιόλας. Μάλιστα. Και μια και με ρώτησε, θα απαντήσω. Φυσικά και να απαντήσω. Το 2009 είχε φτάσει ένα σχέδιο για τους σιδηροδρόμους σε ένα πολύ καλό ανεκτό επίπεδο. Ανεκτό. Με ποια έννοια. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει από την εποχή του Τρικούπη και αντί για να έχουμε άλλες Ράγες εμείς, άλλες στα Βαλκάνια, άλλους σιδηροδρόμους εμείς, άλλους στα Βαλκάνια, και αντί για να αλλάζουμε ξεφτύλα τώρα έτσι, να αλλάζουμε, να ανάζουμε, πώς το λένε. Όχι μόνο όταν πηγαίνουμε προς το εξωτερικό, αλλά και εντός της χώρας να αλλάζουμε μέχρι τη Λάρισα, πώς το λένε, μηχανές, μέχρι τη Λάρισα και μετά τη Λάρισα να βάζουμε άλλες μηχανές. Γιατί ήμασταν άχρηστοι. Ναι, γιατί ήταν μικρότερες οι Ράγες. Ναι, γιατί ήμασταν άχρηστοι, όχι γιατί ήμασταν μικρότερες οι Ράγες. Μετά από το πράγμα που θέλαμε. Μισό λεπτό, Ανδρέα μου. Ούτε γιατί ήμασταν άχρηστοι. Μετά από τόσο πολιτικό κεφάλαιο που σου ανέλησα. Που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο, εγώ το αμφισβητώ. Και μετά από τόσα δισεκατομμύρια, όταν μέχρι πρότινο στη Λάρισα πρέπει να σταματήσει, να πας να πεις καφέ για να αλλάξει ο μηχανοδηγός, να πάρει το καινούριο, η καινούργια μηχανή να πας στην Αθήνα, αυτό είναι ξεφτύλα. Αυτό είναι ξεφτύλα. Δεν μόνο αυτό. Τι μου λες τώρα. 20 χρόνια πριν είχαμε τον Κολοσσούρτη. Ξέρεις τι ήταν ο Κολοσσούρτης. Θα σου πω εγώ τι ήταν ο Κολοσσούρτης. Ξέρεις ποιος είναι ο Κολοσσούρτης. Δεν θα αφήσω να το πεις. Ο Κολοσσούρτης ποιο είναι. Ότι όταν ήρθε η σύντροφός μου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, πάντα της έλεγα δεν θέλω να ταξιδεύεις με το τρένο.
Γιατί τη άρεσε και τη αρέσουν τα τρένα. Και σε λέει, δεν θέλω να ταξιδέψω με το τρένο. Νιώθω υπεύθυνο. Ξέρω που μπαίνει. Δεν θέλω να πηγαίνει με αυτό. Και γραμμαδίζαμε. Δεν μπορούσα να προχωρήσω παρακάτω. Να τη πω. Να τη πω τι δηλαδή. Με συγχωρείς πολύ δηλαδή. Να τη πω τι. Τι να τη πω. Ότι ο Τρικούπης μας είχε καλύτερα τρένα από ό,τι έχουμε εμείς τώρα. Δεν μου είπες τι είναι ο Κολοσσούρτης. Θα σου πω εγώ. Γιατί είμαι Πελοποννήσιος. Ο Κολοσσούρτης τι γινόταν. Το τρένο πηγαίνει προς την Τρίπολη. Σε ένα σημείο το τρένο δεν μπορούσε να γυρίσει. Ερχόταν λοιπόν άλλη μηχανή και έπαιρνε το τελευταίο βαγόνι και το έκανε πρώτο. Με κατάλαβες. Θες να σου πω κάτι τώρα. Γιατί σου είπα, εσύ φταίς που με ρώτησες. Θα μπορούσες να μην με είχες ρωτήσει και να περάγαμε μια ωραία βραδιά. Το ξέρω. Να μιλάγαμε τίποτα τώρα. Εσύ δεν φταίς τώρα. Άρα εφόσον με ρώτησες, εγώ πρέπει να απαντήσω. Ή πρέπει να σας καλυκτήσω και να σου πω να φύγω. Πες, θες να πάω στο σπίτι μου τώρα να κοιμηθώ ή να απαντήσω. Γιατί αυτό το πράγμα, Αντρέα μου, τώρα εδώ, θα μπούμε σε μια διαδικασία να ανασκαλέψουμε πράγματα τα οποία αποφεύγουμε 29 χρόνια να τα συζητήσουμε. Όχι, θα τα συζητήσουμε. Ναι, να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να πάμε πού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ζήτημα το οποίο είναι πλέγον. Το τι φταίει τώρα. Να τα βγάλουμε από τη σειρά και να πούμε ότι το έγκλημα αυτό το οποίο συντελέστη και αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει τουλάχιστον 60 άτομα, του λέω εγώ. Ας λένε και τα στοιχεία 50 και 48. Νέους ανθρώπους. Ανθρώπους το μέλλον μας. Ανθρώπους από 18 μέχρι 25-26 χρονών. Τους έχουμε χάσει. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεχτήκαμε να θυσιάσουμε στο βωμό των μνημονίων τους σιδηροδρόμους. Γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο έγκλημα. Δεν είναι ότι σταθμάρχες. Δεν είναι ότι οι κακοί υπουργοί, δεν είναι ότι οι κακοί διοικητές των εταιριών, δεν είναι τίποτα. Είναι το έγκλημά μας που θυσιάσαμε τους σιδηροδρόμους στα μνημόνια. Διότι ξεκίνησα να σου λέω ότι μέχρι το 2009 θα μπορούσε να είχαμε κάνει ένα βήμα και να είχαμε αποφύγει πολλά από αυτά τα ευτράπελα που έχουν γίνει και πολλά από τα ατυχήματα που έχουν γίνει και πολλά από τα δυστυχήματα, γιατί άλλο ατύχημα και άλλο δυστύχημα. Και να είχαμε αποφύγει και τούτην εδώ την τραγωδία. Γιατί πρόκειται για αρχαιοελληνική τραγωδία τούτη εδώ που ζούμε. Μια ανίποτη τραγωδία. Όμοια τη δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Όταν έρχεσαι και μου λες εμένα ότι, όπως σου είπα και χθες, ότι θα κοιτάξω να ιδιωτικοποιήσω. Τι να ιδιωτικοποιήσεις τι. Να ιδιωτικοποιήσεις τι. Μια εταιρεία η οποία έχει γήπεδα, οικόπεδα. Ενσώματος θα κινητοποιήσει. Δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων να τη σπάσει τα τρία good, bad ή not bad, όπως θα λέμε στους οικονομικούς όρους, δηλαδή το κακό και το καλό το κομμάτι, και να δώσεις το φιλέτο σε κάποιους από την Ιταλία που ήρθαν εδώ, δεν ξέρω και ποιοι ήταν, για 45 εκατομμύρια. 2018-19. Για 45 εκατομμύρια. Δηλαδή, να δώσεις τι. Όλο αυτό το πράγμα να το δώσεις όσο κάνει ένας ποδοσφαιριστής Β-Γ κατηγορίας στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Τόσο το εκτίμησε η παρέα του Τσίπρα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτό το πράγμα εγώ δεν είδα, όχι μόνο την παρέα του Τσίπρα που είχε, εν πάση περιπτώσει, τους λόγους του να το κρύψω. Δεν είδα ότι την παρέα των αλωνών, των απέναντι, να λένε τι κάνετε εδώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι πουλάτε ρε εδώ. Και σε ποιον το πουλάτε. Ξέρετε τι γη υπάρχει εκεί. Χωρίς καμία διαμαρτυρία. Ναι, τίποτα. Δεν διαμαρτύρησε κανένα. Τίποτα. Δεν τίποτα. Και κάποια λόγια που ακουστήκανε τότε και εντάξει πέρασε το πράγμα. Ναι, αλλά πέρασε το πράγμα. Τώρα έχουμε 2023. Τι νομίζετε ότι οι μνημονιακές υποχρεώσεις που δεν αφορούν μόνο στο σιδηρόδρομο, είτε αφορούν και στα λιμάνια, αφορούν και στα αεροδρόμια, δεν θα μας κάνουν ξεφτύλα. Τώρα που θα μπούμε σε μια διαδικασία όλη η παγκόσμια οικονομία να επανελέγξει τι συνέβη τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό θα γίνει. Θα επανελεγχθεί τι συνέβη την τελευταία τριετία και φτάσαμε, ήσαμε εδώ που φτάσαμε. Όσο και αν ζορίζονται κάποιοι που τα ακούν από μένα τώρα. Άρα λοιπόν, στον επανέλεγχο νομίζω ότι δεν θα επανελεγχθούν πως η ιδιωτικοποίηση ενός αεροδρομίου στη Λισαβόνα στήχησε όσο 12 μάλλον αεροδρόμια στην Ελλάδα. Δώσαμε 12 αεροδρόμια
μιλάω για την περίοδο Τσίπρα. Πού, ποια ιδιωτικοποίηση? Στο γερμανικό δημόσιο τα δώσαμε. Δηλαδή το πήραμε από το ελληνικό δημόσιο και το δώσαμε στο γερμανικό δημόσιο και το βαφτίσαμε ιδιωτικοποίηση. Γιώργο μου, μην κοροϊδευόμαστε. Τι. Το πες εσύ. Το αεροδρόμιο της Αττάλειας δόθηκε με 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα δικά μας 12 αεροδρόμια δόθηκανε με 1,2. Όχι, δεν δοθήκανε. 1,2 δις δεν δοθήκανε. Δάνειο τους δώσαμε και τα πήρανε. Θα τα λέμε όλα που με ρωτάνε. Α, βέβαια. Ναι, δεν ήρθαν να μας δώσουν 1,2 δις. Τους δώσαμε εμείς δάνειο και με το δάνειο που τους δώσαμε τα λεφτά μας ήρθαν και τα πήρανε. Έτσι τα παίρνω κι εγώ, Ανδρέα μου. Για 60 χρόνια. Ναι, έτσι τα παίρνω κι εγώ. Μα, και τη γιαγιά μου την κορεμένη Νάβαζες τα παίρνει. Έτσι δόθηκε και ο ΠΑΠ. Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι, έγινε ιδιωτικοποίηση η μνημονιακή στον ΟΣΕ, προσεφέρθη κάτι? Έφυγε η Τρανοσέ, ήρθε μια ιταλική εταιρεία, την πήρε, έγινε κάτι προσθετικά σε εμάς? Δεν βλέπω. Πήραμε κάτι? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Πήραμε κάτι, πέρα από τα φέρετρα τα οποία παίρνουμε, έχουμε πάρει κάτι? Και επειδή δεν θέλω να βγάλω την ουρά του ελληνικού κράτους απ' έξω, να σε πάω και εδώ, τελειώσω για να μιλήσει και ο Κώστας, μην καταχρώμε το χρόνο, το χρόνο σας. Να σου πω και κάτι. Αυτά είναι από τη μία πλευρά. Από την πλευρά στον οποίο μπορούμε να ρίχνουμε το ανάθεμα και να βγάζουμε το ελληνικό μας εγώ προς τα έξω και να λέμε Για να πάμε και στην αποδότη πλευρά. Σήμερα κάνω μια αποκάλυψη, την οποία θέλω να την ακούσει και εσύ, να την ακούσει και ο Κωνσταντίνος, η οποία δεν αφορά ούτε τα μνημόνια, ούτε τους Ιταλούς, ούτε τις ιδιωτικοποίησεις, αφορά εμάς. Εμάς. Και η αποκάλυψη την οποία κάνω έχει τίτλο «Σταθμάρχες, μηχανοδηγοί και τεχνίτες που δεν είχαν δει ποτέ το στρένο. Αποκάλυψη βόμβα». Πώς τα ακούς τώρα? Το συζητήσαμε και χθες. Σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές. Θα το πάμε σε ειδικές γραμμές. Θα σου πω λοιπόν εγώ κάτι. Γιατί σήμερα έχω αποφασίσει και τους το βγάζω στη μούρη. Πας και ταρακουνηθεί κανένας. Γιώργο μου, να το βγάλουμε μετά το διάλειμμα. Περιμένω να συζητήσουμε εκείνο το ωραίο που είπες. Πρόσθεσέ το και πάμε σε εκείνο το σημαντικό, το οποίο το ερεύνησες. Πριν πάμε σε αυτό που ερεύνησα, έχω την εντύπωση εδώ ότι ζούμε στη χώρα της μυρολατρείας. Α, ναι. Ξαφνικά, μόλις σκοτωθούν πάνω από 50 άτομα, ανακαλύπτουμε τα προβλήματα, λες και δεν τα ξέραμε. Η Ρεκομέξ το 99, τι πρόβλημα? Το 1999 τι πρόβλημα ανέδειξε? Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Η μετακίνηση την ίδια μέρα που θα βεθά 70 άτομα, καλά, ανέβηκε 25% επάνω. Έτσι, το Σάμινα του 2000 τι πρόβλημα ανέδειξε? Μάλιστα. Για πες. Δεν ανέδειξε το πρόβλημα της ακτοπλοείας? Δεν σε πάω στη Ρεκομέξ γιατί θα συζητήσουμε πολλή ώρα. Αλλάξαμε τακτική στην Άγκυρα. Ναι, στην Άγκυρα. Αλλά ανέδειξε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν το μυστικό μας που δεν το συζητάγαμε για την ακτοπλοεία, ειδικά εμείς οι νησιώτες. Δεν μας άκουγε κανένας, τους μαθητές, τους σκυλοπνίχτες. Ακριβώς. Μετά έπρεπε να πνιγεί κόσμος για να τους συζητήσουμε. Όπως το Ηράκλειο. Τα Τέμπη του 2003. Άντε βγάλτε αυτό απ' έξω, να μην το ανοίξω. Την Ηλία του 2007 και τα θύματα τι πρόβλημα ανέδειξε? Το Μάτι του 2018 τι πρόβλημα ανέδειξε? Η Μάνδρα του 2017 τι πρόβλημα ανέδειξε? Ήρθαμε λοιπόν στα Τέμπη του 2023 για να μας αναδείξει τι? Κάτι που το ξέρουμε 40 χρόνια, Αντρέα. Δεν υπήρχαν οι κυβερνήσεις. Και κλείνω την παρένθεση και πήγαινε με όπου θες. Έκανα αυτή τη σπόντα τώρα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το εδώ που το έχουμε μυστικό, το μυστικούλι μας, που στήχησε τις ζωές 18χρονων και 20χρονων και ακόμα είμαστε στη φάση να ψάχνουμε να βρούμε και να κάνουμε το πιο ισχυρό πράγμα και απάνθρωπο είναι να τακτοποιείς καμένο απανθρακωμένο άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο απάνθρωπο πράγμα. Και εύχομαι κανένας, γιατί εγώ έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση σαν άνθρωπος πριν πολλά χρόνια,
Και επειδή το έχω ζήσει, εύχομαι κανένας να μην το ζήσει, αλλά δυστυχώς το ζουν τώρα 14 οικογένειες που ακόμα μέχρι σήμερα δεν τους έχουμε απαντήσει ποιοι είναι και αν είναι. Και το ίδιο έχει συμβεί σε όλα αυτά που σου ανέφερα πριν. Που και όλα αυτά που σου ανέφερα πριν, και το Σάμινα και τα Τέμι και η Μάνδρα και το Μάτι, κρύβουν μία παθογένεια. Ποια είναι αυτή η παθογένεια? Ότι κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τα δομικά προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Προσποιούμαστε ότι δεν τα βλέπουμε, ότι είναι όλα εντάξει και ότι εν πάση περιπτώσει μην ασχολείστε με αυτό. Και αν κανένας τρελός Μαζαράκης, Γρήμας, Αλανής και άλλοι 500 άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, πάνε να ασχοληθούν, πέφτουμε να τον φάμε. Γιατί τόλμησε να αναφερθεί σε ένα δομικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, καλοπροέρχεται, και να πει ελάτε να κάσουμε να το λύσουμε. Γιατί αντί για να εισακουστεί, πέφτουνε πάνω του να του σκίζουν τις στάρκες του. Θα σου πω λοιπόν κάτι, γιατί κλείνω την παρένθεση. Επειδή είμαι πάρα πολύ ζυχισμένος και έχω πολλούς λόγους να είμαι ζυχισμένος, να σου ανοίξω μετά την παρένθεση το θέμα και να φύγουμε από τις ευθύνες αυτές οι οποίες λέγονται και είναι εύκολο να τις λες και είναι και εύπευτο, γιατί το να ρίχνεις ευθύνες σε ένα ακόμα και να λες εσείς φταίτε που κυβερνάτε, δεν σκέφτονται ότι όταν οι υπόλοιποι θα έρθει μια μέρα που θα μπουν στις καρέκλες αυτοί, θα κυβερνήσουν αυτοί. Οι άλλοι θα πάρουν τη θέση τους και θα λένε εσείς φταίτε τώρα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, η πολιτική. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτική. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, τον Κωνσταντίνο και τους ακρατές μας μια ερώτηση. Η οποία έχει σχέση, εμένα έχει σχέση, διότι η σύντροφός μου τις έχω απαγορεύσει να πηγαίνει με τρένο. Γιατί γνωρίζω τι συμβαίνει. Και δεν το γνωρίζω τώρα, το γνωρίζω δεκαετίες. Ήθελα να σε ρωτήσω και να ρωτήσω προς όλους τους εξής. Εσύ θα προσλάμβανες ποτέ για οδηγό σου κάποιον ο οποίος δεν είχε δίπλωμα και το πήρε τώρα πριν 20 μέρες? Πες μου. Θα έπαιρνες στο σταθμό σου ποτέ κάποιον ηχολήπτη ο οποίος πριν 20 μέρες η δουλειά του ήτανε παράδειγμα σου λέω τώρα, Τελιβεράς, χωρίς να έχω τίποτα με Τελιβεράς, τους θεωρώ αξιόλογους και ένα πάρα πολύ αξιοπρεπέστατο επάγγελμα. Θα τον έπαιρνες για ηχολήπτη? Σε μια εποχή, Γιώργο, που τα τρένα πλέον τρέχουν 200 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ελλάδα λέμε. Στην Ελλάδα. Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που υπήρχαν. Το καιρό που τα τρένα πηγαίνανε με το κάρβουνο, ναι. Ζητάς οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη της κυκλοφορίας, οι σταθμάρχες, ναι. Να είναι άτομα τα οποία Φωστόν. Ανήκουν Φωστόν. Στην ηλεκτρονική εποχή. Άκου λοιπόν να σου αποκαλύψω κάτι τώρα. Έτσι. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να είμαστε στην εποχή που ψάχνουμε τις ταχύτητες των 200 χιλιόμετρων. Άκου και τα τρένα μας δεν πάνε 200 χιλιόμετρα, 140-150 πάνε στην καλύτερη. Στις άλλες χώρες είναι στην εποχή των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Μάλιστα. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Βέβαια. Όταν αγωνίζονται οι χώρες αυτές να κάνουν σιδηρόδρομους, οι ευρωπαϊκές, οι ασιατικές, των ταχυτήτων των 500 χιλιόμετρων, εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει τα 150. Άστα τώρα. Και να μην πούμε γιατί. Παρότι έχουμε φάει 25 δις, δηλαδή 30% περισσότερα από ό,τι ξόδεψε η Γαλλία για να κάνει το κεντρικό της κορμό των σειρμών, που είναι πολύ μεγαλύτερος από της Ελλάδας. Βέβαια. Μια λοιπόν, χώρα με 60 εκατομμύρια. Πρόσεξε όμως. Θα σου πω κάτι. Γιατί σου λέω. Θα σου αποκαλύψω τώρα κάτι. Αυτή τη στιγμή. Έχω στα χέρια μου 7 αποφάσεις από τη διάρκεια. Μου τις στείλαν, τις έλεγξα και πράγματι είναι πραγματικές, γιατί καμιά φορά ξέρεις κυκλοφορούν και fake πράγματα. Και θα σου πω τώρα για μία από αυτές, η οποία έχει δημοσιευθεί 17 Οκτωβρίου του 19 και λέει ότι 6 άτομα, δημοσίους υπαλλήλους, τους παίρνουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους μεταφέρουμε με αυτή την απόφαση σε κοινή οργανική θέση στον ΟΣΕ. Για να μην λέμε μόνο για τους Ιταλούς, για την Hellenic Trains, που καθυστέρησε όπως εχθές που σου είπα 22 ώρες
να μας πει τι γίνεται, να βγάλει μια ανακοίνωση. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Θα πάμε και στα εδώ. Στα δομικά μας τα προβλήματα. Στις παθογένειες. 6 άτομα. Μισό λεπτό. Καταρχάς, τι δουλειά έχει να πάρεις 6 ανθρώπους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή ανθρώπους με πτυχίο του Λυκείου, και σπάς στον ΟΣΕ. Τι δουλειά. Ας μας πούνε αυτοί που τα υπογράψαν όλα αυτά. Γιατί καθήκοντα να τίθενται. Θα τα πω. Όχι, θα τα γράφει διάρκεια. Ακριβώς. Θα τα πω. Ο ένας, φυσικά και δεν θα πούμε ονόματα, έτσι, παρότι είναι δημοσιευμένα στη διάρκεια, δεν είναι κρυφά, αλλά εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να μιλήσω για ονόματα ανθρώπων και να το προσωποποιήσω. Διότι δεν με ενδιαφέρει το προσωπικό. Εδώ αυτή τη στιγμή παίρνουμε έναν, τον πρώτον, με αυτή την απόφαση και τον κάνουμε τεχνίτη γραμμής. Το τμήμα, στον κλάδο τεχνικής υποστήριξης. Και το βάζουμε στο τμήμα της Πάτρας. Τον δεύτερον, πάλι με δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το βάζουμε τεχνίτη γραμμής στο τμήμα της Λαμίας. Τον τρίτον, το βάζουμε τεχνίτη γραμμής, πάλι με πτυχίο Λυκείου, στο τμήμα της Λάρισα. Τεχνίτης γραμμής, έτσι. Και τους υπόλοιπους τρεις, με την ίδια απόφαση, κάνουμε τον ένα σταθμάρχη στο τμήμα επιθεώρησης Θεσσαλονίκης και τον άλλο σταθμάρχη στο τμήμα επιθεώρησης Λάρισας. Και το χειρότερο, τον τελευταίο εξ αυτών, τον κάνουμε μηχανοδηγό. Ακούστε, σου λέω. Δηλαδή, έχουμε πάρει 6 ανθρώπους που ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε διάφορες θέσεις. Σε διάφορες θέσεις που εγώ δεν εξετάζω. Αποκλητήρα μέχρι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, γιατί κάθε δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι καλή και ευλογημένη. Είναι μια αξιοπρεπή δουλειά και δεν πρέπει να κατηγορείται από κανέναν μας. Τι δουλειά κάνανε. Με χιά τους, με χαρά τους και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Και είναι άξιοι για αυτή τη δουλειά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, όχι μόνο εγώ, με όποιον το έχω συζητήσει αυτό, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πώς παίρνεις έναν άνθρωπο τέτοιο, ο οποίος έχει πτυχίο του Λυκείου και κάνει μια αξιοπρεπέστατη δουλειά για την οποία του αξίζουν και συγχαρητήρια. Και τον πας τεχνίτη γραμμών. Και άλλους δύο, τους πας σταθμάρχες. Και τον τελευταίο τον πας μηχανοδηγό, δηλαδή να οδηγάει το τρένο. Βάζεις 6 ανθρώπους δηλαδή πάνω στο backbone, στον κύριο κορμό των τρένων, με αυτή την απόφαση, και έχεις εμένα να στέλνω την σύντροφό μου με το τρένο και να υποστηρίζουν τεχνικά τις γραμμές 3 άνθρωποι του Λυκείου, οι οποίοι πριν δούλευαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2 σταθμάρχες σε αυτή τη συγκεκριμένη, οι οποίοι πριν ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ένας μηχανοδηγός να οδηγάει το τρένο δηλαδή, να έχω εγώ τη γυναίκα μου μέσα και να είναι κάποιος ο οποίος είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και να οδηγάει το τρένο. Και αυτή είναι μία μόνο σελίδα από τη διάβγεια. Μία απόφαση έχω στα χέρια μου 7, σου λέω. Μάλιστα. Σου περιγράφω 1. Θες να σου περιγράψω, πάμε όλη την εκπομπή, να σου περιγράψω και τις άλλες 6. Όχι. Οι ίδιες είναι. Πανομοιότυπες, ημερομηνίες αλλάζουν και τα πρόσωπα που υπογράφουν. Όχι. Καταλάβαμε απόλυτα τι θες να πεις. Αυτό που έλεγα πριν διακόψουμε, Ανδρέα, είναι το εξής. Ναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας κεντρικός κορμός Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ειδικά για αυτόν μιλάω, να έχουν σημειωθεί τόσα δυστυχήματα με νεκρούς, αλλά και τόσα ατυχήματα τα οποία δεν τα πολυλέμε, γιατί δεν πουλάνε, Ανδρέα. Ναι, δεν πουλάνε ένα δυστύχημα. Και να σου πω και κάτι, να σου πω και μια μεγάλη αλήθεια. Εάν η αμαξοστοιχεία, η εμπορική απέναντί της είχε άλλη μια εμπορική αμαξοστοιχεία, δεν το συζητούσαμε σήμερα αυτό. Το λέω ειλικρινά για να βάλω και τους εαυτούς μας μέσα στην όλη ιστορία, ως υπεύθυνο. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Το συζητάμε γιατί είχε 350 άτομα μέσα και σήμερα έχουμε 60 νεαρά παιδιά νεκρούς. Γι' αυτό το συζητάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε έντιμοι απέναντι στη νεολαία και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αυτοί είναι οι ήρωες, αυτοί είναι που έσωσαν ένα σωρό κόσμο μέσα από το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι, γιατί για το πρώτο δεν συζητάμε, το πρώτο έγινε, εξαερώθηκε. Δεν το συζητάμε και εκεί είναι το πρόβλημα που ακόμα ψάχνουμε. Αυτοί ήταν οι ήρωες που εγώ δάκρυσα όταν έβλεπα τα παιδιά και όταν μίλησα με κάποιους άλλους εκτός αέρα για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα
λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Δάκρυσα ειλικρινά σου λέω και το πω. Αυτοί είναι οι πραγματικοί Έλληνες, αυτά είναι τα πραγματικά Ελληνόπουλα και για αυτούς πρέπει να ματώσουμε εμείς και να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα και να επιμείνουμε και να πατήσουμε πόδι να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα. Γιατί θα σου πω κάτι το οποίο δύσκολα λέγεται λόγω της πολιτικής ορθότητας και επειδή οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν πολιτικοί στη θέση των πολιτικών, ενώ εγώ δεν θέλω ούτε εσύ ούτε ο Κώστας. Και αποδεδειγμένα αυτό το πράγμα, γι' αυτό και μιλάμε. Αυτά τα πράγματα που συζητάμε εδώ τώρα δεν έχουν αντίκτυπο στο ότι ένας υπάλληλος, ο οποίος είχε μια εκπαίδευση 40 ημερών, που πριν από αυτό έκανε άλλη δουλειά, ξεκίνησε ως αχτοφόρος, που πάλι και στην οικογένειά μου είχα αχτοφόρος και δεν υποτιμώ αυτό το επάγγελμα, μετεξελίχθηκε σε μετακλητός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και ξαφνικά βρέθηκε εκεί. Αυτοί που τον έβαλαν εκεί, μόνο του, εκείνη τη νύχτα, δεν τους έκοψε ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ένας έμπειρος δίπλα του? Πείτε μου. Πείτε μου. Δεν τους έκοψε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να αποδώσει για τον εξής πολύ απλό λόγο. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτός τον οποίο πρέπει να φορτώσουμε όλη την ιστορία και να τον βαπτίσουμε ως εγκληματία. Δεν έκανε έγκλημα αυτός. Έγκλημα έκαναν αυτοί που τον έβαλαν εκεί. Και είναι πολύ συγκεκριμένοι. Το λάθος αυτού του ανθρώπου θα είχε αποφευθεί εάν είχε την υποπτία κάποιου υπεύθυνου και αν λειτουργούσαν όλα τα συστήματα τηλεματικής που θα έπρεπε να λειτουργούν. Θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει έγινε ένα λάθος γιατί ζούμε στην εποχή του 1880 του χαρακτήρου. Βρήκαμε τον ένοχο. Σταυρώστε τον. Δεν είναι, να σου πω, δεν είναι ότι σαφώς έχει ευθύνες και πρέπει να δικαστεί και να τιμωρηθεί. Αυτό εγώ δεν μπορώ να πω διαφορετικά. Τουλάχιστον σαν άνθρωπος, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι ας μην το αναγνωρίσουμε ή ας πούμε κάποιο ελαφρυντικό. Δεν υπάρχει ελαφρυντικό εκεί. Αλλά δεν είναι αυτός που έκανε το έγκλημα. Δεν είναι αυτός το οποίος με τις πράξεις του ή με τις παραλήψεις του έγινε η αιτία να θανατωθούν μέχρι στιγμής 57 άτομα. Είναι αυτοί που τον τοποθέτησαν εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν φρόντισαν να υπάρχει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο σύστημα ασφαλείας, δικλίδας και προειδοποίησης έγκαιρης. Δεν μπορεί 12 λεπτά να κυκλοφορεί ένα τρένο ως φαγέας, ως δρεπανοφόρο όχημα, έτοιμο να σκοτώσει 350 άτομα και θα τους είχε σκοτώσει όπως και σου είχα πει εχθές, εάν γινόταν το δυστύχημα 150-200 μέτρα πιο κάτω. Η αερογέφυρα που υπάρχει εκεί είναι σαν τούνελ. Και έγινε, η σύγκρουση έγινε 200-300 μέτρα έξω από την αερογέφυρα. Αν γινόταν μερικά δευτερόλεπτα μέσα στην αερογέφυρα, σήμερα δεν θα ψάχναμε να βρούμε κανέναν, διότι θα ήταν όλοι νεκροί. Όλοι νεκροί θα ήταν. Αν δεν έφευγε το βαγόνι το πρώτο της επιβατικής και της αμαξοστικής της εμπορικής να απορροφηθεί η σύγκρουση και να φύγουν το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά. Όλη η σύγκρουση και όλη αυτή η έκρηξη που έγινε στο βίντεο που φαίνεται σε ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί από μακριά τους έχει σκοτώσει όλους εκεί. Και τι θα λέγαμε σήμερα. Τι θα πεις, έχει καμία διαφορά το 57 νεκρή με το 357 νεκρή? Όχι, καμία διαφορά δεν έχει. Η μόνη διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ότι ακούω με έκπληξη διάφορους να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε ότι παιδιά, τι να κάνουμε. Τα φανάρια είναι κόκκινα. Έτσι λειτουργούν. Περνάμε με κόκκινα. Περνάμε με κόκκινα οι μηχανοδηγοί. Το συμβόλαιο. Οι άλλοι λένε ότι δεν δουλεύουν οι αισθητήρες. Οι άλλοι λένε ότι τι να κάνουμε, τα αγοράσαμε το 2000, αλλά δεν συμβατά σήμερα και δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Οι άλλοι λένε ότι δεν υπάρχουν πάνελς κεντρικοί. Δηλαδή, άμα θα πας σε κεντρικό σταθμό διοίκησης, το control room που λέμε, ενός ανάλογου σταθμού σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, θα χαζέψεις. Και πας μέσα στο δικό μας και νομίζεις ότι είσαι το 1960, 70 και 80. Με 25 δίδες που τα πήγαν τα λεφτά. Όλα αυτά δεν μπορεί να έκανε ένας άνθρωπος ένα λάθος το 2023 και να συζητάμε και να πάμε να του ρίξουμε όλο αυτό τις ευθύνες, να το πάρουμε το κεφάλι διότι φταίει μόνο αυτό. Δεν φταίει μόνο αυτό, το συγχωρείτε πολύ. Σου είπα εχθές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Εάν ήμασταν ένα κράτος το οποίο αξιοποιούσε τις βασικές αρχαιοελληνικές αρχές και σεβόμασταν τον εαυτό μας, τότε σε όλη τη διαδρομή
από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, τουλάχιστον θα πιάνε τα κινητά τηλέφωνα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ότι ακόμα και αν θέλει κάποιος να μιλήσει με έναν επιβάτη ή από το σταθμό ή σταθμάρχες να μιλήσουμε με τους μηχανοδηγούς, στο 60% της διαδρομής δεν πιάνουν τα κινητά. Εδώ σε βαπόρι, σε ταξιδεύει σε καράβι και πιάνουν τα κινητά διότι υπάρχουν συστήματα και στα τρένα. Στα τρένα. Να μην μπορείς να μιλήσεις στο κινητό, να μην έχεις ίντερνετ στα τρένα. Σήμερα είναι έτη 2023. Και εμείς μιλάμε ακόμα για τον σταθμάρχη. Ποιος σταθμάρχη, δηλαδή, ποιος, δηλαδή αυτό το απλό το πράγμα. Αυτό το απλό το πράγμα που εγώ αισθάνθηκα να είμαι, ξεφτιλίζομαι ως Έλληνας όταν έμαθα ότι η ειδοποίηση στις αρχές έγινε μέσα στο 112. Με τι να γίνει. Με τι να γίνει. Αφού όλοι κοιμόντουσαν. Και ευτυχώς έκοψε έναν επιβάτη να πάρει το 112, το δωρεάν κλείσει του τηλεφωνικού τριψήφου αριθμού εκτάξεις ασφαλείας, να πάρει και να ειδοποιήσει και πήγε σε 15 λεπτά. Ευτυχώς η πυροσβεστική. Το είπες χθες το βράδυ. Λοιπόν, αυτά που σου λέω τώρα, γιατί στα λέω όλα αυτά μαζί, διότι δεν είναι ένας παράγοντας. Δηλαδή, βρήκαμε τώρα το σταθμάρχη, να πάμε να φορτώσουμε όλα στο σταθμάρχη. Καταρχάς, αυτός ο οποίος πρέπει να εγκληθεί και να απαντήσει, να το που έβαλε το σταθμάρχη αυτό, σε αυτή τη θέση. Ποιος τον έβαλε. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα. Θέλω να ακούσω ένα επιμύθιο από τον Κώστα. Κώστα μου. Ανδρέα, όπως σου είπα και πριν, είναι ζούμε έτσι μια, όχι απλώς μια άσχημη κατάσταση, ζούμε μια μεγάλη εθνική τραγωδία και αυτή η εθνική τραγωδία δυστυχώς δεν έπεσε μετεωρίτη στη χώρα. Υπάρχουν ευθύνες. Που ξεκινάει από την άγνοια, Κώστα, πρώτα απ' όλα. Από την άγνοια του κόσμου. Τι σημαίνει τρένο. Από την αδιαφορία κυβερνήσεων, οι οποίες ποτέ δεν θεώρησαν το τρένο προτεραιότητα. Είχαν άλλα συμφέροντα και δίναν προτεραιότητα αλλού. Στο πετρέλαιο, στη βενζίνα, στο αυτοκίνητο. Εκεί ακριβώς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.